Έχεις όρεξη να εξερευνήσουμε τι πιο hot τάσεις στα μαλλιά αυτή τη σεζόν. Ετοιμάσου, σου έχω ωραία νέα. Γεια σου, είμαι η Μαρία Δρετάκη, εκπαιδεύτρια κομμωτών και μοιράζομαι μαζί σου το πάθο μου για την ομορφιά για την κομμωτική τέχνη. Γι' αυτό μην ξεχάσεις να κάνεις την εγγραφή στο κανάλι και πάτε και το καμπανάκι για τα νέα βίντεο γιατί κάθε Κυριακή έχει update. Ήρθε η ώρα να χαρούν και οι μελαχρινές. Επιτέλους! Ναι, στις πιο hot τάσεις αυτή τη σεζόν είναι τα σκούρα μαλλιά. Μελαχρινές χαρείτε, είναι η ώρα σας. Ναι, σας ευνοεί η μόδα. Μαύρα μαλλιά, μελαχνά μαλλιά, καστανά σκούρα μαλλιά. Ε, αυτή τη σεζόν λοιπόν δημιουργούμε, δημιουργούμε και το λέω ξανά γιατί δημιουργούμε με σκούρες αποχρώσεις. Αυτό σημαίνει ότι όχι πιάνουμε μια βαφή μπαμ μαύρα και τέλος, όχι. Πανέμορφα μπαλαγιά, διπλά χρώματα, μισά μισά χρώματα, πινελιές σοκολατένιες, κόκκινες. Και γιατί όχι, φως και ζωντάνια στα μαλλιά. Τα, μα, τα μαύρα χρώματα, τα σκούρα χρώματα γενικότερα, λάμπουν τα μαλλιά, τα δείχνουν πιο λαμπερά και πιο ζωηρά σίγουρα. Χαρακτήρας και προσωπικότητα. Στο νούμερο 2 θα βάλω τις φράτζες. Γιατί, γιατί τις δουλεύω όλη μέρα στο κομμωτήριο. Οι πιο βολικές φράτζες που έχουν γίνει ποτέ. Γιατί μπαίνουν σε όλα τα κουρέματα και δεν είναι άλλες από τις κέρτεν Bugs. Φραντζάκια μπροστά και πιο μακριά μαλλιά στο πλάι. Μπαίνουν σε όλα τα μήκη και σε κοντά μαλλιά σαν τα δικά μου, αλλά σε όλα τα μήκη μαλλιό. και τα μεσαία και τα μακριά. Και έχω εμπνευστεί από αυτό γιατί πραγματικά τις δουλεύω και είναι πάρα πολύ εμπορικέ και τις έχω προσθέσει και στη Cycling Glam Collection της Design Art Academy, όπου έχουμε βάλει τεχνικές για curtain bags που είναι πάρα πολύ εύκολες και πάρα πολύ βολικές και τις βγάλουμε και πάρα πολύ σύντομα. Χαϊδεύουν το πρόσωπο, κολακεύουν τα χαρακτηριστικά, ανεβάζουν τα χαρακτηριστικά εδώ... Οπότε μια νεανική και φρέσκη εμφάνιση, αλλά πέρα από αυτό καλύβουν και πολλές φορές, αν χρειάζεται, ρητίδες. Εγώ φαντάζομαι πως δεν έχω ακόμα, ε. Όχι, εντάξει. Καλώ πάντων, είναι πολύ κολακευτικέ και τέλειε για φέτος το χειμώνα. Αυτά για τι φράζε. Μικρέ αλλαγέ λοιπόν μπορείτε να τι κάνετε όλοι ε, και σε όλα τα μήκη μαλλιών μπαίνουν αυτέ οι φράζε. Να ξαναπώ έτσι. Αυτό. Κρατήστε το. Μέσα στις τάσεις, στο νούμερο 3 θα βάλω τα layering, φιλαριστά μαλλιά, σκάλες που λέτε, αλλά όχι όπως τις παλιές του 80, όχι. Εδώ κρατάμε γεμάτα τα μήκη και την κρατάρουμε επάνω με έντονες ψαλιδιές, τις οποίες μας δίνουν έτσι ένα πολύ ανάλαφρο και φυσικό αποτέλεσμα, αλλά πέρα από αυτό δίνουν όγκο και κίνηση. Στο νούμερο 4 θα βάλω το face frame, γιατί είναι μια τεχνική που θα μείνει για πάντα και δεν θα είναι μόνο στις τάσεις, διότι δίνει φως στο πρόσωπο και είναι πάρα πολύ ωραίο. Σας έχω κάποιες εικονάρες να εμπνευστείτε από το Bernie Hodges και την Ιωάννα Τζίκα που έχουν φτιάξει φανταστικές τεχνικέ, τεχνικές, ε, λόγω του ότι είναι και εκπαιδευτέ και γι' αυτό σας δίνω δικέ τους εικόνες, διότι είναι και τεχνικά πολύ ωραία δομημένα, αλλά και πολύ ωραίες φωτογραφίες. Εμπνευστείτε λοιπόν και από αυτές. Και κλείνουμε. Όχι, όχι, όχι. Έχω και έξι. Λοιπόν, να πω πρώτα το πέντε. Το πέντε, λοιπόν, έχει να κάνει με τα κυματιστά μαλλιά. Χτενίσματα λοιπόν με κύματα. Φρεσκάρει και δίνει επίση νεανικότητα. Ε, επίση, έχω μέσα στην κολεξιόν με μια τεχνική κυκλική για κύματα. Φυσική κίνηση και πολύ ωραίο στυλ. Ναι, μπορείτε να κάνετε και μόνοι σα, αλλά και οι κομμωτέ στα κομμωτήρια. Το έξι. Παραλίγο να ξεχάσω τα σγουρά μαλλιά. Μα είναι δυνατόν. Μα είναι, δεν είναι οι, οι τάσει, δεν είναι για ένα, είναι για όλου και μπορεί να πάρει πολλά πράγματα. Λοιπόν, σγουρά μαλλιά, έχω κάνει ένα βίντεο καταρχά. Βήμα, βήμα, βήμα. Το πώ θα φροντίσετε τα δικά σα τα μαλλιά, τα σγουρά, τα φυσικά. Οργανικά μαλλιά. Οπότε πρέπει να ψάξετε μέσα στο κανάλι μου να βρείτε αυτό το βίντεο. Όσοι είστε σγουρομάλε, φυσικά layering, ναι, και στα σγουρά μαλλιά. Και για φαντάστε τώρα και μαύρα. Και layering. Και γιατί όχι και φράτζα. Ναι, γίνεται και στα σγουρά μαλλιά ανάλογα. Αν ο είναι καλός, μπορεί να τα κάνει όλα. Εντάξει, σγουρά μαλλιά λοιπόν και μαύρα, με σοκολαντένιες αντάβιες με όγκο, κίνηση. Μπορείς να εμπνευστείς. Αυτή η σεζόν έχει πολύ ωραία look. Και για όλους. Για τις ξανθές, πάντα είναι στη μόδα. Δεν, είναι... δεν φεύγουν από τη μόδα. Τέλεια. Τα πάντα είναι μόδα. Οι τάσει είναι κάτι το οποίο μπορεί να προσθέσει ακόμα κάτι στα μαλλιά σου. Εντάξει, και τα κοντά μαλλιά και τα πίξι, και τα μακριά και τα σγουρά και τα ίσκια και τα όλα αρκεί να τους βάλεις μία πινελιά από την τάση κάθε φορά που θα διαλέξεις εσύ. Μαζί με τον κομμωτή σου, μαζί, μαζί, σε συνεργασία, ναι, ναι. Εσύ θα του λες και εκείνος θα το κάνει ανάλογα το στυλ σου. Τέλεια. Γράψε μου λοιπόν αν έχεις κάτι από όλα αυτά ή αν σου άρεσε κάτι από όλα αυτά. Και θα χαρώ πάρα πολύ να δω στα σχόλια έστω και μια καρδούλα γιατί με βοηθάει και εμένα στο YouTube. Αλλά πέρα από αυτό, μου αρέσει και να διαβάζω τα σχόλιά σας, είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι, τα προλαβαίνω όλα και θα απαντήσω σε όλα πάντα. Λοιπόν, αυτά, αν σου άρεσε λοιπόν αυτό το βίντεο, θα κάνεις like, μην με ξεχάσεις, το καμπανάκι και την εγγραφή σου έτσι πάρα πολύ γρήγορα. Αν είσαι ευαγγελματίας κομμωτής μπορείς να κατεβάσεις ένα δωρεάν workshop για να μάθεις να κάνεις πανέμορφα bands στις πελάτησές σου, ένα μάθημα πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ γρήγορο που είναι σίγουρα θα σου αρέσει. Πατάς εδώ για επόμενο βίντεο.